Πιστοί από κάθε γωνιά της Κρήτης προσήλθαν και φέτος στο σπήλαιο του Αγιάννη του Ερημίτη στη Μαραθοκεφάλα Κισάμου, προσευχόμενη η γέννηση του Χριστού να φέρει στις καρδιές των ανθρώπων την ελπίδα. Συνειδητά είπαμε να δούμε τα ωραία έθιμά σας φέτος τα Χριστούγεννα εδώ και θα πάμε αργότερα στα μέρη μας. Βασικά είναι μαγικά. Με το που ήρθα δηλαδή και αντίκρισα εδώ τώρα το ταπείο είναι βιωματικό, θα το έλεγα, όπως λέμε εμείς στην εκπαίδευση. Νομίζω ότι Χριστούγεννα χωρίς να έρθει στην εκκλησία δεν νομίζω ότι έχουν νόημα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι την παλιόχωρα και ερχόμαστε σχεδόν κάθε χρόνο. Από Ρέθυμνο ερχόμαστε. Φανταστικά από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε μπει ακόμα μέσα, βέβαια. Ό,τι καλύτερα. Ό,τι ζητάει κάθε άνθρωπο, έχουμε να το δώσει. Υγεία. Στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα, ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος τόνισε πως τα σημεία των καιρών μας καλούν να επιστρέψουμε στη Φάτνη της Βηθλεέμ και να ελευθερωθούμε από τη φυλακή της αυταρκίας μας. Καθώς όσο ο σύγχρονος άνθρωπος εγκλωβίζεται στο αυτοείδωλό του, τόσο βασιλεύει στον κόσμο ο φόβος, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, τα μίση και τα πάθη, η καταδυνάστευση, η αδικία πάσης φύσεως. Ας είναι αυτά τα Χριστούγεννα του 2002 για όλους μας, μια ευκαιρία, καιρός, για να αναζητήσουμε το χαμένο παράδεισό μας. Σε μια άκρως κατανεκτική ατμόσφαιρα με την αναπαράσταση της Φάτνης να συμπληρώνει το σκηνικό, οι προσκυνητές βίωσαν με θρησκευτική ευλάβεια τη νύχτα της παραμονής. Ο κόσμος με τον δικό του τρόπο δείχνει ότι έχει ανάγκη και ότι ουσιαστικά έχει ακόμα τις ρίζες, αυτό που τον κρατάει, ας το πούμε, ακόμα και πνευματικά αλλά και σωματικά, να μπορεί να συνεχίσει τις δυσκολίες στον αγώνα του, στην καθημερινότητά του, στα προβλήματά του. Το πνεύμα της γέννησης του Χριστού παίρνει σάρκα και οστά. Μπορεί ο καθένας να φέρει στο μυαλό του τις μέρες αυτές πριν από 2022 χρόνια. Μέσα από το σκηνικό, θα μπορούσα να πω, που έχει φτιαχτεί, το οποίο μας φέρνει στην εποχή εκείνη. Μετά από 2 χρόνια, η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη λειτουργία τελέστηκε χωρίς τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία. Είναι, θεωρώ, και ότι μια ευκαιρία ο κόσμος να ξεφύγει από όλη αυτή την κατάσταση και να ξαναβρει πάλι τις φυσιολογικές καταστάσεις, και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Δηλαδή όλα συνενούν ώστε να μπορέσει, ας το πούμε, ο άνθρωπος να ξαναβρει πάλι τα πατήματά του. Φέτος τα Χριστούγεννα εδώ στη Μαραθοκεφάλα του Δήμου Πλατανιά νομίζω ότι παίρνουν τη θέση για τον κόσμο που τους αξίζει. Δηλαδή μετά από τα 2 χρόνια της πανδημίας που υπήρχε το πρόβλημα του συγχνοτισμού, βλέπετε ότι έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος σε αυτό το κατανυχτικό σπήλαιο, πραγματικά να νιώσει το νόημα των ημερών, που δεν μπορεί να είναι άλλο από την αγάπη, από την αλληλεγγύη, τη συμπόνια και πάνω απ' όλα τη συμπαράσταση στον συνάνθρωπο. Η πίστη, νομίζω, και ειδικά με αυτές τις καταστάσεις και με αυτά που πέρασαμε με τον κορονοϊό, νομίζω ότι είναι η βοήθεια του Θεού. Πρέπει να είναι, να το έχουμε μέσα μας και να το ζητάμε καθημερινά. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και θέλαμε κάθε χρόνο να ερχόμαστε, αλλά κάποια στιγμή λόγω υγείας δεν τα καταφέρνουμε. Τι ζητάμε? Υγεία πάνω απ' όλα και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Η χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο σπήλαιο του Αγιάννη του Ερημίτη πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.